Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Τάκη, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το βόλεϊ. Άμα... Ναι, για το βόλεϊ. Τι ομάδα είσαι? Είμαι παδική. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, μπράβο ρε. Θεσσαλονίκη. Ναι, έλα, ΠΑΟΚ, έλα. Αθηναίος ΠΑΟΚτζής. Αθηναίος ΠΑΟΚτζής, ναι. Αυτό τι το λες, και καλά ότι γεννήθηκες στην Αθήνα και ότι έγινες και ΠΑΟΚτζής από τη δόξα... Φίλε, άλλο Θεσσαλονίκη, άλλο Αθήνα είναι. Εκεί πάνω, ναι. Πας και φοβάσαι και κρύβεσαι. Άλλοι, τώρα για να... Αντάγια! Άκουσε να δεις, όταν θα παίρνεις εδώ τηλέφωνο και μιλάς μαζί μου, η Μακεδονία είναι κατακόκκινη κοροϊδό. Η Μακεδονία είναι κατακόκκινη κοροϊδό. Και ποια Αθήνα? Ποια είναι η πιο μεγάλη πόλη, η Θεσσαλονίκη, και είναι πιο δύσκολο να γίνει κάποιος Ολυμπιακός, ή η Αθήνα είναι πιο μικρή και είναι πιο εύκολο να γίνει κάποιος ΠΑΟΚτζής? Τι πήγες να πεις τώρα, μωρέ? Και πήρες για το βόλε, ωραία. Τι να πεις για το βόλε? Για πες τι θα έλεγες. Ότι πήρες δύο πρωταθλήματα, μπράβο. Πέρυσι τι γίνανε, σου πήρα το Λικάπ, σου πήρα και το κύπελλο Ελλάδος. Και με πήρες να μου πεις για το βόλε. Μήπως ήθελες να σου πω να μιλήσουμε για το πόλο? Όταν είσαι ΠΑΟΚτζής, να έχετε τα φρύδια όπως τα έχουμε εμείς, να μιλάτε για όλα τα αθλήματα. Βλέπεις, εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από μένα στο μπάσκετ. Εσύ πήγες κατευθείαν στο βόλεϊ. Λες και με τα δύο που πήρες, με έχεις περάσει. Και είναι πιο δύσκολο να είσαι ΠΑΟΚτζής στην Αθήνα ή πιο δύσκολο να είσαι Ολυμπιακός μες στην Τούμπα? Τι είναι αυτό που είπες? Και παρόλα αυτά, να σε πάω και εκεί που θέλεις, μπας νομίζω ότι σε πήρα από τα μούτρα. Πώς είστε ρε, δεν είστε πάνω από 800.000 σε όλη την Ελλάδα? Και είμαι 6,5 εκατομμύρια. Τι πήγες να μου το πεις αυτό? Καλησπέρα.